Αν και σε όλο τον κόσμο οι χώρες η μία μετά την άλλη καταργούν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος κατάφερε να γίνει και πάλι αντικείμενο κριτικής. Με τοποθέτησή του στην τηλεόραση του Sky, εξέφρασε την άποψη ότι είναι αντίθετο σε κάτι τέτοιο, προκαλώντας για μια ακόμη φορά ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Εγώ θα διαφωνούσα με την προσέγγιση του κυρίου Μαγιορκίνη. Μου θυμίζει περισσότερο ότι πλησιάζουν εκλογές αν γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Έτσι, οπότε δεν πρέπει να είναι κανένας δυσαρεστημένος στη χώρα μας. Ακόμα και με το όμικρον. Η πιθανότητα να έχω τον ιό και να τον μεταδώσω σε εσάς είναι διπλάσια, τουλάχιστον αν είμαι ανεμβολίαστος, σε σχέση με το να είμαι εμβολιασμένος. Και αυτό κλιμακούται αν είμαι δύο φορές, τρεις φορές ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν το να πούμε ότι εντάξει, όλοι ελεύθερα, όλοι έχουν τον ίδιο κίνδυνο να μεταδώσουν την νόσο στους άλλους, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν είναι ιδιαίτερα σωστό. Αυτό θα γίνει για λόγους κοινωνικής, μάλλον για λόγους πολιτικής επιλογής και όχι γιατί υγειονομικά είναι το... Άρα υγειονομικά εσείς λέτε ότι δεν πρέπει να φύγει από το τραπέζι το πιστοποιητικό. Πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος, μπαίνοντας σε κάποιο κλειστό χώρο, να ελέγχεται το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Είναι πάρα πολύ απλό. Διότι αλλιώς, κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω, τότε αν είναι έτσι πρέπει να γυρίσουν και οι 7.000 συναδελφοί στα νοσοκομεία, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και να είμαστε όλοι το ίδιο. Εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί. Είναι ξεκάθαρο ότι η δικιά μου άποψη είναι διαφορετική και δεν στηρίζεται σε ιδεολειψία, αλλά στο ότι ακόμα και με το στέλεχος όμικρον, που κάνει ανοσολογική διαφυγή μεγαλύτερη από τα προηγούμενα στελέχη, ο εμβολιασμένος έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να νοσήσει, ιδίως αν είναι μέσα στους τρεις μήνες από τον εμβολιασμό. Και αφού έχω πολύ μικρότερες πιθανότητες να νοσήσω, έχω και πολύ μικρότερες πιθανότητες να μεταδώσω την νόσο. Είναι κοινή λογική.